Καλημέρα σας. Στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω ένα πείραμα με το οποίο θέλω να αποδείξω ότι στο κέντρο της Γης και στο κέντρο του ήλιου υπάρχει ένας οειδής πυρήνας από νετρόνια, ένας αστέρας νετρονιών δηλαδή, ο οποίος καθώς περιστρέφεται πέφτει σε μετάπτωση και δημιουργεί αυτό το φαινόμενο της εναλλαγής των πόλων στον ήλιο και το φαινόμενο των ηλιακών κυλίδων. Όπως επίσης και στη Γη προκαλεί το φαινόμενο της μετάπτωσης του μαγνητικού άξονα. Φυσικά, το πείραμα με το αυγό, το φυτόπ όπως το λέμε, είναι γνωστό σε όλους. Για να το δοκιμάσουμε, έχουμε ένα αυγό εδώ βρασμένο και έχω βάλει και μία φορά ένα βέλος. Έχω σημειώσει και τους δύο πόλους του αυγού. Για να δούμε το πείραμα με το φυτόπ, όπου ο άξονας περιστροφής θα γίνει κατακόρυφος. Ορίστε, πολύ απλά. Το αυγό ανασηκώνεται στον κατακόρυφο το άξονα. Σκέφτηκα να κάνω λίγο διαφορετικά το πείραμα και χρησιμοποιώ τα εξής πράγματα. Μία πλαστική σφαίρα, μέσα στην οποία θα τοποθετήσω δύο διαφράγματα. Θα βάλω το αυγό μου, θα βάλω και το δεύτερο διάφραγμα και θα το κλείσω με το ορίστε. Αυτό λοιπόν εδώ προσομοιάζει τον ήλιο ή τη γη ή και οποιοδήποτε άλλο ουράνιο σώμα, όπου μέσα του κρύβεται ένας πυρήνας νετρονίων. Θα έλεγα ένας ελλειψοειδής πυρήνας νετρονίων. Αυτός ο πυρήνας νετρονίων προς τη μία μεριά παρουσιάζει πολικότητα βορείου πόλου, ας πούμε το κόκκινο, και πολικότητα νοτιού πόλου, ας πούμε το μπλε. Όταν λοιπόν περιστρέφεται αυτή η σφαίρα, τότε παρουσιάζονται αυτά τα φαινόμενα της αρμονικής εναλλαγής των πόλων. Και στα παρακάτω πειράματα που θα δείτε, θα το διαπιστώσετε πολύ εύκολα αυτό. Αυτό είναι λοιπόν το απλό πείραμα, ένα αυγό, μια γυάλινη σφαίρα και θα δούμε σε λίγο τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούμε αυτό.
αριστερόστροφη, περιστροφή.